Φίλες και φίλοι, χαίρετε και πάλι. Σήμερα, σε αυτό το βίντεο, βασικά θα ασχοληθούμε. Στα προηγούμενα βίντεο είχαμε ασχοληθεί με τα τρίφωνα ματζόρε και μινόρε ακόρντα και πώς τα πιάνουμε, ας πούμε, από τις ανοιχτές τους θέσεις, έτσι, τα απλά ακόρντα που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, πώς τα πιάνουμε στις ανοιχτές θέσεις και πώς, μεταφέροντας τον καβαλάρι μέσω του δείκτη μας, τον μπαρέ δηλαδή, μεταφέροντας τον καβαλάρι κατά βούληση, πώς τα πιάνουμε με μπαρέ και στην υπόλοιπη τασκέρα. Συνέχεια αναλύσαμε τα dominant seventh ή δεσπόζουσες συγχορδίες εβδόμης, δηλαδή είναι ένα, ουσιαστικά ένα ματζόρι ακόρντο τρίφωνο μαζί με μια μικρή έβδομη στην κορυφή. Το σολ σιρεφά για παράδειγμα είναι ένα σολ εβδόμης και είναι η δεσπόζουσα εβδόμης ή αλλιώς dominant seventh στα αγγλικά της ντο μείζωνας κλίμακας. Αν ας πούμε παίζουμε σε ντο ματζόρε, ντο, ρε, μη, φα, σολ. Το πέμπτο σκαλί μας δίνει την δεσπόζουσα εβδόμης συγχορδία, που είναι από τα κυρίαρχα ακόρντα γενικά, έτσι, να το ξέρουμε κιόλας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, ας πούμε, εύκολο θα βρει κανείς τραγούδι που να μην έχει μέσα μια δεσπόζουσα συγχορδία της πέμπτης βαθμίδας, είναι βασική συγχορδία. Και παίρνει, είναι η συγχορδία που θα δούμε και αργότερα ότι παίρνει τις περισσότερες προεκτάσεις, δηλαδή πάνω από την 7η. Πάνω από την 7η σολ σι ρε φα, το φα είναι η 7η, η μικρή 7η, πέρα από την 7η παίρνει τις περισσότερες προεκτάσεις από κάθε άλλη διατονική συγχορδία στη μείζωνα κλίμακα. Θα τα δούμε αργότερα αυτά, όμως μην σας μπερδεύω. Σήμερα προτίθεμαι να σας δείξω τα μινόρ 7ης ακόρντα και κάποια ανάλογα, αναλόγως πώς θα πάει το βίντεο, τα μινόρ 7 ύφεση 5, δηλαδή τα μινόρ 7ης με ελαττωμένη 5η, μινόρ 7 ύφεση 5 τα λέμε για συντομία, και τα 6ης ή τα μινόρ 6ης ακόρντα, που είναι, ουσιαστικά θα δούμε ότι είναι, πρόκειται για αναστροφές αντίστοιχα της μινόρ 7ης συγχορδίας και της μινόρ 7 ύφεση 5 συγχορδίας. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε. Θα δούμε, όπως και στα dominant και στα προηγούμενα ακόρντα, θα ξεκινήσουμε με μινόρ 7ης ακόρντα με θεμέλιο στην έκτη χορδή, στη μη δηλαδή. Εδώ θα είναι η θεμέλιος μας, όπου θα παίρνει δηλαδή την ονομασία του το ακόρντο με βάση το τι θα πατάμε στην έκτη χορδή, ποιο τάστο, ποια νότα. Χωρίς να βάλουμε κάπου τάστο ή μπαρέ τέλος πάντων, χωρίς να μετακινήσουμε τον καβαλάρι μας καθόλου, παίζουμε, θυμάστε το μη μινόρε που ήταν το πιο απλό ακόρντο, ας πούμε, το πιο απλό ακόρντο που μπορεί να μάθει κανείς. Αυτό. Ουσιαστικά αφαιρούμε τον μέσο και αφήνουμε μόνο τον δείκτη να πατάει στο δεύτερο τάστο την πέμπτη χορδή. Παίζουμε όλες τις χορδές από την έκτη και κάτω. Και αυτό είναι ένα μη μινόρε 7ης. Ίσως θα πρέπει να... μισό λεπτάκι, με συγχωρείτε. Αυτό λοιπόν είναι ένα μη μινόρε 7ης ακόρντο. Κατά συνέπεια, όταν μετακινήσω τον καβαλάρι μου, αν μετακινήσω τον καβαλάρι μου κατά ένα ημιτόνιο και βάλω δηλαδή τον δείκτη αντί για καβαλάρι, προφανώς είναι ο τεχνητός του καβαλάρης, ο δείκτης, βάλω τον δείκτη μου να πιάσει μπαρέ και με τον παράμεσο πιάσω ουσιαστικά ότι έπιανα και εδώ, ένα ημιτόνιο πιο εκεί, εδώ, και βάλω και το καβαλάρι μου, όλες οι χορδές άμα τις παίξω, όλο αυτό να είναι πάλι μινόρ 7ης ακόρντο και συγκεκριμένα τι πιάνουμε εδώ, μη, φα, 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 οπότε είναι φα μινόρ 7ης, αυτό εδώ. Εδώ είναι φα δίεση μινόρ 7ης, μη σας ξεγελάει ο μέσος, δεν πιάνει τίποτα, ούτε ο μικρός. Εδώ είναι σολ μινόρ 7ης, λα ύφεση ή σολ δίεση μινόρ 7ης, λα μινόρ 7ης και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν μετακινείται αυτό το σχήμα στην αστιέρα. Αυτό το πιάνουμε και αλλιώς, δηλαδή ένας πιο έμπειρος ας πούμε παίχτης, κυρίως ηλεκτρική κιθαρίστης και ακουστική, όπως έχουμε εδώ τώρα την ακουστική μας κιθάρα. Για παράδειγμα, το σολ μινόρ 7ης, μπορεί να το πιάσει κανείς ή οποιοδήποτε, έτσι, οποιοδήποτε, απλά μόνο για ευκολία.
Μπορεί να πιαστεί και έτσι, χρησιμοποιώντας τον μέσο, το κολοδάχτυλο, στο στην έκτη χορδή, τρίτο τάστο, και τον παράμεσο, στον παράμεσο λυγίζω την πρώτη φάλαγγα, με λυγισμένη λοιπόν την πρώτη φάλαγγα, έτσι εδώ, πιάνω δεύτερη, τρίτη και τέταρτη χορδή, στο τρίτο τάστο, όπως και την έκτη, και να το ακόρντο μου έτοιμο. Απλά εδώ ιδανικά το παίζουμε με δάχτυλα αυτό το ακόρντο. Αποσκοπάμε την πρώτη χορδή τη μη, ακουμπώντας με τον παράμεσο, αλλά δεν τα στάρουμε, ακουμπώντας την μη από κάτω διακριτικά, έτσι, την αποσκοπάμε. Και αποσκοπάμε επίσης και την πέμπτη χορδή, τη λα, ακουμπώντας με τον μέσο. Εδώ τα στάρουμε την έκτη, ακουμπάμε από κάτω διακριτικά την πέμπτη, για να την αποσιωπήσουμε, βάζουμε και τη φάλαγγα εδώ του παράμεσου για να πιάσει αυτές τις τρεις. Ουσιαστικά παίζοντας αυτές τις χορδές, έκτη, τέταρτη, τρίτη, δεύτερη, είναι το ακόρντο μου, είναι σολ μινόρ εβδόμης. Δεν το κάνουμε έτσι γιατί θα παιχτεί, είναι ρίσκο λίγο, αλλά μπορούμε, αν είμαστε καλοί τεχνικά. Βασικά είναι λίγο δύσκολο να μιουτάρουμε εδώ με σιγουριά την έκτη, οπότε καλύτερα ιδανικά αυτό το πιάσιμο πιάνεται με δάχτυλα, εδώ, σολ μινόρ εβδόμης. Και επίσης μπορούμε με αντίχειρα, εδώ χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα σαν θεμέλιο, ας πούμε έτσι, να πιάσουμε τη θεμέλιο, το σολ, και με τον δείκτη μας κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάναμε πριν με τη φάλαγγα του παράμεσου. Εδώ χρησιμοποιούμε τη φάλαγγα του δείκτη, την πρώτη φάλαγγα, και τον αντίχειρα πάνω. Και πάλι με τα δάχτυλα, και αυτό είναι ένα σολ μινόρ εβδόμης, το ίδιο. Είναι άλλο πιάσιμο, έτσι, εναλλακτικές προτάσεις, άλλο fingering. Δεν συνιστώ να παίξουμε όλες τις χορδίες εδώ, γιατί δεν μιουτάρονται καλά οι χορδές. Αυτό λοιπόν είναι σολ μινόρ εβδόμης, σολ μινόρ εβδόμης, σολ μινόρ εβδόμης, και ούτω καθεξής, όσο προχωράμε. Μινόρ εβδόμης ακόρντα. Πάμε τώρα στην από κάτω χορδή, στη λα, να δούμε τα μινόρ εβδόμης ακόρντα που έχουν ως θεμέλιο νότα, άρα από εκεί παίρνουν και την ονομασία τους. Έχουν ως θεμέλιο νότα, βρίσκεται η θεμέλιος νότα τους στην πέμπτη χορδή, στη λα χορδή δηλαδή. Ό,τι τάστο πατάμε στη λα χορδή μας δίνει το όνομα της χορδίας. Θυμάστε φαντάζομαι τη λα μινόρε, που είναι αυτή μια πολύ απλή χορδία. Έτσι. Τι κάνουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση, έχουμε το λα μινόρε εβδόμης για να το πιάσουμε. Αυτό είναι ένα λα ντο μι, λα. Αυτές είναι οι νότες της λα μινόρε. Το λα ντο μι λα, για να το κάνουμε λα μινόρε εβδόμης, δεν έχουμε παρά να αλλάξουμε μια νότα και να το κάνουμε λα ντο μι σολ. Δηλαδή πάμε τη δεύτερη λα, τη δεύτερη θεμέλιο, την κάνουμε ένα τόνο πιο κάτω. Και έχουμε ένα λα ντο μι σολ. Αυτό είναι το λα μινόρε εβδόμης. Ένα μινόρε ακόρντο, λα ντο μι, και μια μικρή έβδομη, λα σολ. Εδώ λοιπόν, από αυτό το σχήμα που μας δίνει το μινόρε το απλό, τι κάνουμε. Όπως είναι εδώ ο παράμεσος και πατάει πάλι λα, έχουμε και εδώ λα, θεμέλιο, ανοιχτή τη λα. Οπότε δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα κι άλλη θεμέλιο. Τι κάνουμε, μετακινούμε και πάμε, αφήνουμε το, για να παίξει σολ, αφήνουμε ανοιχτή τη χορδή. Την τρίτη χορδή την παίζουμε ανοιχτή. Οι άλλες νότες είναι ίδιες, παραμένουν ίδιες. Να τι κάνουμε λοιπόν, απλά αφαιρούμε τον παράμεσο και παίζουμε ό,τι απομένει. Από την πέμπτη χορδή και κάτω. Είναι λοιπόν ένα λα μινόρε εβδόμης αυτό. Λα μινόρε απλό, τρίφωνο, λα μινόρε εβδόμης. Λίγο τζαζίζει λίγο, έτσι, εδώ είναι η διαφορά. Αυτή η νότα. Εδώ είναι στο μινόρε και εδώ είναι στο μινόρε εβδόμης. Λα ντο μι σολ. Αυτό το πραγματάκι εδώ, αυτό το σχήμα, που ουσιαστικά πατάω δεύτερη χορδή πρώτο τάστο, τέταρτη χορδή δεύτερο τάστο και όλες οι υπόλοιπες από τη λα και κάτω ανοιχτές, αυτό μεταφέρεται.
τα φέρετε, έτσι, στην ταστιέρα μου. Τι πρέπει να κάνω όμως? Τι πρέπει να κάνω? Λογικά, άμα πάω αυτό το σχηματάκι, ένα ημιτόνιο πιο εκεί, θα πάω και τον καβαλαράκο μου, το καβαλάρι μου, ένα ημιτόνιο πιο εκεί και βάζω, λοιπόν, αντί του καποτάστου, βάζω τον παρέ μου, το δίκτυ δηλαδή, και έχουμε ένα νέο καβαλάρι εδώ πέρα. Και, ναι, αυτά τα δάχτυλα, ιδανικά, μέσω και παράμεσο, πιάνουμε το ίδιο σχήμα που ήταν εδώ. Εδώ, απλά επειδή ο δείκτης πιάνει δουλειά, έτσι, πιάνει δουλειά ως καβαλάρης, παίρνει τη θέση του ουσιαστικά, βάζουμε και τον παράμεσο στο παιχνίδι και για να διατηρήσουμε το ίδιο σχήμα, τι κάνουμε, αυτή την αλλαγή. Αυτή την αλλαγή κάνουμε. Τσακ, συν, τον παρέ μας. Αυτό λοιπόν το πραγματάκι είναι η μετακίνηση του ανοιχτού μινόρου εβδόμης. Εδώ είναι λοιπόν ένα ημιτόνιο πιο εκεί, σι ύφεση, σι μπεμόλ μινόρου εβδόμης. Εδώ είναι σι μινόρου εβδόμης, μπο μινόρου εβδόμης, ντο δίεση μινόρου εβδόμης, ρε ύφεση μινόρου εβδόμης, ρε μινόρου εβδόμης, μη μινόρου εβδόμης και το καθεξής. Λοιπόν, αυτό είναι όσον αφορά το μινόρου εβδόμης, όσον αφορά το πιάσιμο της θεμελίου στην πέμπτη χορδή. Πάμε τώρα να δούμε πώς πιάνουμε μινόρ εβδόμης ακόρδα που η θεμέλιος βρίσκεται στην τέταρτη χορδή, στη ρε. Ρε ανοιχτή. Θυμάστε, φαντάζομαι, το ρε το μινόρ, το απλό. Από την τέταρτη και κάτω χορδή, έτσι, κανονικά. Δεν είναι λάθος να παίξουμε και την πέμπτη, γιατί είναι νότα του ακόρδου η λα. Και άμα βάλουμε και τον αντίχειρο να πατήσει ένα φα εδώ, σβαράμε αμαλάχη, τις βαράμε και όλες, δεν είναι λάθος, είναι όλες οι νότες ανήκουν στο ρε μινόρ, μόνο που παίζουμε το ρε μινόρ με αναστροφή. Εδώ, κάθετος, σλάς, ρε μινόρ, σλάς, φα στον πάσο. Αλλά ας πούμε ότι παίζουμε το ρε μινοράκι, το απλό, με τέσσερις χορδές. Ρε, λα, ρε, φα. Ρε, λα, ρε, φα. Όπως παρατηρήσατε, έχουμε δύο ρε, δύο θεμέλιους, εδώ και εδώ. Οπότε θέλουμε και μία τέταρτη φωνή. Τώρα αυτό είναι τρίφωνο το μινόρε. Οπότε θα βγάλουμε την, θα αφαιρέσουμε τη μία θεμέλιο, αυτή εδώ που πατάει ο παράμεσος, που είναι μία νότα ρε δηλαδή. Και τι θα κάνουμε, θα πάμε ένα τον πίσω για να πατήσουμε τον ντο. Εντό. Αυτό είναι η διαφορά μας. Οι άλλες νότες που πατάει ο μέσος και ο δείκτης παραμένουν ίδιες, δεν αλλάζει κάτι. Μόνο που επειδή προφανώς δεν μπορούμε να πάμε τον παράμεσο να παίξει ντο, τι θα κάνουμε, θα παίξουμε με τον δείκτη μας τώρα πλέον, θα πατήσουμε και τις δύο χορδές, πρώτη και δεύτερη, στο πρώτο τάστο, θα αφαιρέσουμε τον παράμεσο και ο μέσος παραμένει εκεί που ήταν. Έτσι. Να λοιπόν το ρε μινόρε. Να το ρε μινόρε εβδόμης. Να η διαφορά τους. Εδώ παίζουμε ντο. Πριν παίζαμε ρε. Ρε μινόρε. Ρε μινόρε εβδόμης. Και αυτό λοιπόν το σχήμα μετακινείται έτσι κανονικά στην ταστιέρα μου δίνοντας μινόρε εβδόμης αλλά. Εφόσον θα το μετακινήσω και θα το πάω ένα ημιτόνιο πιο δεξιά, πιο ψηλά, το σχηματάκι μου, θα κάνω το ίδιο και με τον καβαλάρι, όπως πάντα, θα τον πάω ένα ημιτόνιο, βάζω λοιπόν τον καβαλάρι μου, που είναι ο δείκτης, και πιάνω το υπόλοιπο, με τα εναπομείνοντα δάχτυλα, το υπόλοιπο σχήμα. Να το. Εδώ τώρα τι μου δίνει, η θεμέλιος βρίσκεται, είπαμε, στην τέταρτη χορδή, που πατάει εδώ ο δείκτης, ο καβαλάρης. Μη ύφεση μινόρε εβδόμης. Εδώ. Μη μινόρε εβδόμης. Αν θέλω να παίξω μη μινόρε εβδόμης με αναστροφή, με σι δηλαδή στον μπάσο, θα προεκτείνω τον δείκτη μου, τον παρέ μου, τον καβαλάρι μου, να πάει λίγο πιο πάνω να πιάσει και την πέμπτη χορδή. Τώρα παίζω μη μινόρε εβδόμης με μπάσο σι. Έτσι.
Που άπαιξω και τη μία ανοιχτή εδώ, γιατί τυχαίνει να είναι θεμέλιος του μη μινόρ εβδόμης. Έτσι, όλο αυτό το πράγμα είναι μινόρ εβδόμης, αλλά όχι να παίξω φα διέση, ας πούμε, εδώ, γιατί πάμε λίγο σε εκτός. Δεν είναι ακριβώς εκτός, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη προέκταση που δεν την έχουμε προνοήσει εδώ πέρα. Αυτό είναι το σχήμα μας. Αυτό, με τα κινούμενο. Μη μινόρ εβδόμης. Φα μινόρ εβδόμης, φα διέση μινόρ εβδόμης, σολ μινόρ εβδόμης και ούτω καθεξής. Να θυμόμαστε ότι ο θεμέλιος δίνεται με αυτό που πατάει ο δείκτης στην τέταρτη χορδή. Ό,τι πατάει, αυτό είναι και το όνομα της μινόρ εβδόμης συγχορδίας. Μινόρ εβδόμης συγχορδία είναι και αυτές οι τέσσερις χορδές, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη, χωρίς να πατάω τίποτα, είναι μια μινόρ συγχορδία. Μινόρ εβδόμης συγχορδία. Ποια είναι ακριβώς, εδώ, να το δούμε. Είναι ουσιαστικά η μη μινόρ εβδόμης, που είπαμε είναι αυτή, ό,τι πιο απλό μπορεί να πιάσουμε, είναι το μη μινόρ, έτσι, χωρίς τον μέσο εδώ. Αν αφαιρέσουμε την έκτη χορδή και δεν παίξουμε ούτε την πέμπτη, αυτό που πατάμε το σι εδώ, αν δηλαδή αυτές τις βάλουμε ένα χ και παίξουμε τις υπόλοιπες χορδές, τέταρτη, τρίτη, δεύτερη, πρώτη, είναι το ίδιο το ακόρντο. Ίδιο ακόρντο, μόνο που εδώ η θεμέλιος μας υποδεικνύεται στην πρώτη χορδή. Μη, σολ, σι, ρε. Μη, σολ, σι, ρε. Είναι ανάποδο, δηλαδή έχει την έβδομη, τη μικρή έβδομη, στον πάσο τώρα πλέον. Είναι χαμηλότερη νότα μας, η έβδομη. Μετά είναι η τρίτη, η μικρή τρίτη, το σολ, και μετά είναι η καθαρή πέμπτη, το σι. Να λοιπόν, ό,τι παίξαμε εδώ με το ως μη μινόρ εβδόμης, παίζουμε και εδώ, χωρίς να πατάμε πέμπτη και έκτη χορδή. Αν λοιπόν αυτό το προεκτείνουμε πατώντας, τι άλλο, ένα μπαρεδάκι εδώ από την πρώτη χορδή μέχρι και την τέταρτη, και βαρέσουμε με τα δάχτυλά μας ή και με μια πένα τις τέσσερις αυτές χορδές, έχουμε ένα μινόρε εβδόμης ακόρντο με θεμέλιο, όσο και αν φαίνεται παράξενο, στην πρώτη χορδή. Εδώ ας πούμε έχουμε ένα λα μινόρε εβδόμης. Μας δίνεται και εδώ η θεμέλιος, έτσι. Εδώ τι γίνεται τώρα. Μπορούμε να κάνουμε... Αν μπορούσαμε να πιάσουμε, αλλά είναι λίγο αδέξιο, έτσι, δεν γίνεται εύκολα, θέλει είναι ρίσκο. Αν μπορούσαμε να πιάσουμε τις τέσσερις με τον παράμεσο, χρησιμοποιώντας την πρώτη φάλαγα και λίγο από την άλλη, και βάλουμε και τον μέσο μας στον πάσο, στην έκτη χορδή, να πατάει το λα ουσιαστικά, την ίδια νότα που μας δίνεται και εδώ, ως θεμέλιος, τι γίνεται. Για να δούμε, θα ακουστεί κάτι έβυχο. Ναι, αλλά είναι και λίγο ρίσκι. Μιουτάρουμε την πέμπτη χορδή, τη λα, ανοιχτή, τη μιουτάρουμε, την αποσιωπάμε ακουμπώντας την με τον μέσο, όχι όμως τα στάροντας. Και αυτό το πράγμα εδώ, εν συνεχεία, εδώ όμως ας πούμε δεν τα στάρεται, βλέπετε είναι... Ναι, ορίστε. Όλο αυτό εδώ είναι πάλι μινόρ εβδόμης ακόρντο. Εδώ είναι το σι ύφεση, σι μπεμόλ, μινόρ εβδόμης. Εδώ είναι το σι μινόρ, το σι μινόρ εβδόμης. Ή χωρίς να έχω μπελάδες, μόνο αυτές τις τέσσερις χορδές, σι μινόρ εβδόμης. Σι ύφεση μινόρ εβδόμης, λα μινόρ εβδόμης. Και το καθεξής, όσο ανεβαίνω, η θεμέλιος προκύπτει από την πρώτη ή από την έκτη χορδή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να δούμε ως μινόρ εβδόμηση, έχουμε ξεχάσει κάποιο σχήμα? Νομίζω πως δεν έχουμε ξεχάσει κάποιο σχήμα. Εδώ τώρα θα ήταν καλό να δούμε και τα μινόρ 7 ύφεση 5 ακόρντα, τα οποία είναι τετράφωνα, μινόρ 7 ύφεση 5, μινόρ εβδόμηση με ελαττωμένη πέμπτη. Αυτός ο τύπος ακόρντου, αυτή η ποιότητα ακόρντου, συναντάται πάντα στο 7ο σκαλί της μείζωνας κλίμακας.
Αν για παράδειγμα παίζουμε σε ντο μίζωνα, το τραγούδι μας ή τη σύνθεσή μας, ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι. Σι είναι η έβδομη, το έβδομο σκαλί. Και βάζοντας διατονικές τρίτες, stacking, έτσι, τη μία πάνω στην άλλη, παραθέτοντας διατονικές τρίτες, διατονικές δηλαδή εννοώ τρίτες που ανήκουν, νότες που ανήκουν στην ντο μαζόρε, όχι κάποιες άσχετες νότες. Τι παίρνουμε, παίρνουμε ένα σι ρε φα λα, τετράφωνο ακόρντο, που είναι το σι ρε, είναι αναλύεται ως εξής, το σι ρε είναι τρίτη μικρή, το σι φα είναι πέμπτη ελαττωμένη, δεν είναι πέμπτη καθαρή, προσοχή εδώ, πέμπτη ελαττωμένη, και το σι λα είναι έβδομη μικρή. Στο σύνολό του λοιπόν μας δίνει ένα μινόρε 7, με 7η δηλαδή, μικρή, ελαττωμένης πέμπτης, ύφεση 5, σύρε φαλά. Αυτό λοιπόν με θεμέλιο στην έκτη χορδή πιάνεται ως εξής. Βάζουμε εδώ το σι, βάζουμε τον μέσο να πιάσει το θεμέλιο, το σι. Βάζουμε τον παράμεσο τέταρτη χορδή στο ίδιο τάστο, έτσι, που είναι το έβδομο τάστο. Βάζουμε τον μικρό, τον pinky, από κάτω ακριβώς από τον παράμεσο, στο ίδιο τάστο. Και βάζουμε, είναι λίγο πιασήματα αυτά, δυσκολάκια, θα τα δείτε μελετώντας, σιγά σιγά, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Και βάζουμε και τον δείκτη στο έκτο τάστο, δεύτερη χορδή. Αυτές οι τέσσερις χορδές λοιπόν εδώ πέρα, άμα τις ενεργοποιήσουμε, τις ταλαντώσουμε, μία, έτσι, αυτές, την έκτη, την τέταρτη, την τρίτη και τη δεύτερη, μας δίνουν ένα... Έλα, πιάστο καλά. Ένα σι μινόρε 7 ύφεση 5. Αυτό τώρα, τι διαφορετικά voicings μπορεί να πάρει. Καταρχήν μπορούμε να το πιάσουμε το ίδιο ακόρντο, ας πούμε, πάμε κατευθείαν με θεμέλιο στην πέμπτη χορδή αυτή τη φορά, δηλαδή στη λα ανοιχτή. Θα παίξουμε, θα βρούμε τη θεμέλιο που είναι η σι εδώ και είναι, το σχήμα είναι αυτό εδώ, είναι σαν κάπως, δηλαδή είναι σαν ένα πραγματάκι, σαν τριλίζα να το πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, είναι εδώ, εδώ, πάλι εδώ, πάλι εδώ, δηλαδή είναι δείκτης και μέσος, δεύτερο τάστο, τρίτης και πέμπτης χορδής, παράμεσος και μικρός, τρίτο τάστο, δεύτερης και τέταρτης χορδής. Αυτό το σχηματάκι μας δίνει το σι μινόρ 7 ύφεση 5, ό,τι πιάσαμε και εδώ πριν. Βλέπετε που είχε το ίδιο. Περίπου. Εδώ έχουμε το φα που είχε πιο ψηλά, αλλά οι άλλες νότες, οι άλλες τρεις είναι το ίδιο. Σι μινόρε 7 ύφεση 5 εδώ, σι μινόρε 7 ύφεση 5 και εδώ. Πάμε να δούμε το ίδιο ακόρντο, το σι μινόρε 7 ύφεση 5, με θεμέλιο αυτή τη φορά, με θεμέλιο νότα, στην τέταρτη χορδή, στη ρε ανοιχτή δηλαδή. Οπότε πάμε να βρούμε ένα σι στην τέταρτη χορδή. Ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, να το. Και το σχήμα μας το υπόλοιπο είναι εδώ. Δίνεται, άμα βάλουμε ιδανικά, εγώ δεν με βολεύει να βάλω τον... Μπορούμε και με τον μέσο. Εγώ βάζω τον παράμεσο. Και το πιάσιμό μου είναι αυτό εδώ. Πολύ εύκολο, βασικά. Είναι... Είναι δύο μπαρέ ουσιαστικά, σαν μισά μπαρέ. Βάζουμε λοιπόν τον δείκτη να πιάσει μπαρέ από την πρώτη μέχρι και την τέταρτη χορδή και βάζουμε και τον παράμεσο να πιάσει μπαρέ τις τρεις πρώτες, από την πρώτη μέχρι και την τρίτη, έτσι, με ένα τάστο διαφορά αυτά τα μπαρέ. Παίζουμε λοιπόν αυτές τις τέσσερις χορδές που μας δίνουν το C minor 7 ύφεση 5 πάλι. Διαφορετικό voicing. Κανείς ότι αυτό είναι το πιο μπελαλίδικο. Έτσι.
Αυτά. Τώρα, το Si minor 7-5, τα minor 7-5 γενικά ακόρντα, αν τα αναστρέψουμε, δηλαδή τι κάνουμε, το Si ρε φαλά για παράδειγμα, αν πάμε το Si μία οκτάβα πιο ψηλά, αυτό που προκύπτει είναι το ρε φα λα Si. Πολύ λογικά. Αυτό είναι ένα minor έκτης ακόρντο δομικά, έτσι. Έχει μια μικρή τρίτη, το ρε φα, μια καθαρή πέμπτη, το ρε λα, και μια μεγάλη έκτη, το ρε Si. Ρε Si. Τι κάνεις εκεί. Λοιπόν, τα minor έκτης πιάνονται λοιπόν ως εξής. Με θεμέλιο στην έκτη χορδή, στη μη. Πάμε να βρούμε, εφόσον είπαμε ότι το Si minor 7-5 αντιστοιχεί σε ένα ρε minor έκτης, άμα το αναστρέψουμε, πάμε να βρούμε ένα ρε πάνω στην έκτη χορδή. Μη, φα, σολ, λα, Si, ντο, ρε. Να το. Εδώ λοιπόν είναι η θεμέλιός μας και θέλουμε minor έκτης, έτσι. Εδώ είναι το πιάσιμό μας. Είναι παρόμοιο με το minor 7-5, μόνο που τι γίνεται. Είναι, παιδιά, το minor 7-5 γενικά δεν είναι εύκολο ακορντάκι. Να το, αυτό είναι minor 7-5, ρε minor 7-5. Τώρα, άμα κατεβάσω παράμεσο και μικρό μία χορδή κάτω όπως είναι και ανεβάσω τον δείκτη μία χορδή δύο χορδές πάνω, αυτό είναι το ρε μινόρ έκτης. Εδώ είναι ρε μινόρ 7-5. Και εδώ ρε μινόρ έκτης, ρε φαλασί δηλαδή. Ρε, Si, Φα, Λα. Το ρε φαλασί, το ρε μινόρ έκτης, το ίδιο ακόρντο μπορεί να το πιάσουμε και με θεμέλιο στην πέμπτη χορδή. Να βρούμε ένα ρε λοιπόν. Λα, Si, Ντο, Ρε. Να το. Πώς πιάνετε, εδώ. Αυτό είναι το σχήμα μου. Για το ίδιο ακόρντο. Αυτό λοιπόν είναι ένα ρε μινόρ έκτης. Ή αλλιώς ένα. Ένα Si minor 7-5, άμα το αναστρέψουμε. Τώρα αν πάω το Si μία οκτάβα παραπάνω, έχουμε το ρε φαλα Si που, να το, ρε εδώ, ρε, λα από κάτω, πατάω λα. Αυτή η χορδή, η τρίτη χορδή μιουτάρεται, αποσιωπάται από τον δείκτη, ακουμπώντας τη. Από κάτω, δεύτερη χορδή, πατάμε το φα ουσιαστικά, έχει ένα φα. Και η πρώτη χορδή, εκεί που πατάμε με το μικρό, είναι ένα Si. Οπότε συνολικά έχουμε ένα ρε, ένα λα, ένα φα, ρε, λα, φα, Si. Που είναι οι νότες ρε φαλα Si, ανεστραμμένες κατά μία έννοια, έτσι. Ρε φαλα Si που είναι το ρε μινόρ έκτης. Να το λοιπόν. Το ρε μινόρ έκτης. Αυτό που πιάσαμε εδώ πριν, με αυτόν τον τρόπο, πιάνεται και εδώ. Μόνο που έχει την πρώτη χορδή, έχει ψηλότερα, έχουμε βάλει το Si ψηλότερα σε σχέση με εδώ, που το Si είχε εδώ. Οι ίδιες νότες δεν ακούγονται.
όχι, συγγνώμη. Πώς είναι το μινόρε, το ρε μινόρε 7. Τώρα απλά αφήνουμε τη δεύτερη χορδή να ηχήσει ανοιχτή. Δηλαδή ο δείκτης πατάει μία χορδή, όχι δύο. Μία, όχι δύο, μία. Την πρώτη. Αυτό λοιπόν είναι ένα ρε μινόρε 6. Και όσο το προεκτείνουμε, έτσι, βάζοντας το καβαλάρι μας, το δείκτη, μας δίνει πάλι ρε μινόρε 6, πάλι μινόρε 6, με θεμέλιο στην τέταρτη χορδή. Ό,τι πιάνει, ό,τι νότα μας δίνει η τέταρτη χορδή πατώντας την, εδώ, παίρνει και το όνομά της συγχορδία. Εδώ έχουμε ένα φα μινόρε 6, το οποίο το πιάνουμε φερρυπίν και εδώ. Δεν sorry, εδώ. Και εδώ. Εδώ. Sorry. Γιατί το χάσα λίγο. Ναι, εδώ. Βλέπετε που είναι οι ίδιες νότες. Και εδώ. Και βάζουμε για την κορυφαία με τον μικρούλι που είναι ένα ρε. Εδώ έχουμε φα, φα, ντο, φα, ντο, φα, ντο, σολ διέση, λα ύφεση, φα, ντο, λα ύφεση, ρε. Φα, ντο, λα, ύφεση, ρε, ουσιαστικά είναι ένα ρε, φα, λα, ύφεση, ντο, ανεστραμμένο. Και είναι ένα ρε, μινόρε 7, ύφεση 5. Ρε, φα, λα, ύφεση, ντο ή φα, λα, ύφεση. Φα, λα, ύφεση, φα, λα, ύφεση, ντο, ρε, που είναι αυτό το ακόρντο συγκεκριμένα, το φα, μινόρε 6. Αυτά ως αναφορά και τα μινόρε έκτης που ουσιαστικά είπαμε είναι αναστροφές των μινόρε 7ης, συγκεκριμένα για να συνοψίσουμε, για να ανακεφαλαιώσουμε. Τα μινόρε 7ης ακόρντα όταν αναστραφούν, για παράδειγμα το λα ντο μι σολ, όταν μεταφέρουμε το λα μία οκτάβα παραπάνω και γίνει ντο μι σολ λα, γίνεται έκτης, ντο έκτης. Δηλαδή τα μινόρε 7ης ανεστραμμένα προς τα πάνω δίνουν έκτης ακόρντα, σκέτο έκτης. Τα μινόρε 7 ύφεση 5 ακόρντα, για παράδειγμα το Σι ρε φα λα, αν μεταφέρουμε τη θεμέλιο, το Σι, μία οκτάβα παραπάνω, μας δίνουν ρε φα λα Σι, δηλαδή μινόρε έκτης ακόρντου. Τα μινόρε 7 ύφεση 5 λοιπόν, τα μινόρε 7ης με ελαττωμένη πέμπτη, ανεστραμμένα προς τα πάνω, μας δίνουν μινόρε έκτης. Και τα ανάπαλλη, έτσι, είναι τα ίδια ποιοτικά, ηχητικά πιο πολύ, ακόρντα, αριστραμμένα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι βασικό εδώ πέρα, όσον αφορά τα μινόρε 7ης. Είδαμε και τα βασικά σχήματα που είναι έτσι, με θεμέλιο στην έκτη, θεμέλιο στην πέμπτη και θεμέλιο στην τέταρτη. Θα τα δούμε πάλι, έτσι στα γρήγορα. Εδώ, με χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα, τον δείκτη μου και τον παράμεσο. Φα δίεση, ό,τι πιάνω στην έκτη χορδή είναι το όνομα της χορδίας. Φα δίεση μινόρε 7ης, σολ μινόρε 7ης, σολ δίεση ή λα ύφεση μινόρε 7ης, λα μινόρε 7ης, από κάτω. Αυτό είναι το σχήμα μου. Από την πέμπτη και κάτω βαράω. Κανονικά, δεν είναι λάθος να παίξω και την πέμπτη στην έκτη χορδή. Την πέμπτη της συγχορδίας, το φα δίεση. Εδώ έχω ένα σι μινόρε 7ης. Ντο μινόρε 7ης, ντο δίεση ή ρε ύφεση μινόρε 7ης, ρε μινόρε 7ης, μη μινόρε 7ης, φα μινόρε 7ης, ό,τι έπιανα εδώ, φα μινόρε 7ης, το ίδιο και εδώ, φα μινόρε 7ης. Από κάτω, το σχήμα μας είναι εδώ, έχουμε πιάνουμε μπαρέ με τον δείκτη, ουσιαστικά σε ρόλο καβαλάρι, από την πρώτη μέχρι και την τέταρτη χορδή. Και το σχήμα μας το υπόλοιπο είναι αυτό το ανοιχτό το ρε μινόρε 7ης, μετακινούμενο, έτσι. Το πάμε εδώ, βάζουμε
αντικαθιστούμε τον δείκτη με τον μικρό και το σχήμα μας αυτό δίνει μινόρ 7ης πάλι με θεμέλιο στην τέταρτη χορδή. Ό,τι παίζει τέταρτη χορδή, ό,τι νότα παίζει σταθερά, μας δίνει και την ονομασία του ακόρδου. Εδώ είναι το μη μινόρ 7ης. Εδώ το φα μινόρ 7ης, όπως εδώ δηλαδή. Μια οκτάβα πιο ψηλά. Φα δίεση ή σολίφεση μινόρ 7ης. Σολ μινόρ 7ης, έτσι. Και εδώ, σολ μινόρ 7ης. Και εδώ, νότα. Μια οκτάβα πιο ψηλά. Αυτά είναι τα βασικά. Α, και το... Αυτό το ακόρντο είναι βασικά, έτσι. Αυτό το ακόρντο παραλείποντας την θεμέλιο εδώ πάνω και την πέμπτη. Οπότε μένουν αυτές οι τέσσερις. Και η θεμέλιος υποδεικνύεται από την πρώτη χορδή πλέον. Και με μπάσο, με μπάσα χορδή την έβδομη της συγχορδίας. Εδώ ας πούμε είναι η σολ, μινόρ εβδόμης. Και εδώ πατάμε φα. Σολ, σύφεση, ρε, φα. Είναι εντελώς αναποδογυρισμένο αυτό το ακόρντο, παρόλα αυτά είναι ποιοτικά ένα μινόρε 7ης. Όσο προχωράμε, έτσι, τόσο δίνουμε και το όνομα με βάση την νότα που πατάμε στην έκτη, στην πρώτη χορδή. Αυτά. Ελπίζω να τα είπα όλα σωστά, να μην ξέχασα κάτι βασικό. Αν έχω ξεχάσει κάτι θα συμπληρώσω σε επόμενο βίντεο. Είναι αρκετά προχωρημένα αυτά που είπαμε τώρα γενικά σαν ακόρντα, αυτές οι θέσεις που είδαμε. Μην απογοητευτείτε προφανώς άμα δεν καταφέρετε και πιάσετε τώρα ας πούμε το μινόρ 7 ύφεση 5 με θεμέλιο στην έκτη. Είναι ένα ακόρντο που όσο προχωράς και στριμώχνονται τα τάστα και στενεύουν τα τάστα, τόσο πιο δύσκολα το πιάνεις βασικά. Θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει... Βλέπετε εδώ, θέλει δηλαδή, πολύ στενοκατάσταση. Δεν είναι εύκολο, γενικά δεν είναι ένα εύκολο ακόρντο. Ούτε θα έλεγα ας πούμε, αν και πιο εύκολο για μένα, ούτε το μινόρε έκτης με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αυτό θα είναι εύκολο ας πούμε το μινόρε έκτης με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι. Είναι λίγο, είναι δηλαδή πατάμε το μινόρε 7ης και βάζουμε και το μικρούλι εδώ. Και μετακινούμε να μας δίνει μινόρε έκτης ακόρντο με θεμέλιο στην, ό,τι πατάει στην πέμπτη χορδή ο δείκτης. Εδώ είναι ρε μινόρ έκτης. Το ρε μινόρ έκτης είναι το ρε φαλά σι. Αν το σι το πάμε μια οκτάβα κάτω θα γίνει σι ρε φαλά, δηλαδή αυτό. Σι μινόρ 7 ύφεση 5. Έτσι. Ή εδώ, να το σι μινόρ 7 ύφεση 5. Σι μινόρ 7 ύφεση 5 και εδώ. Σι μινόρ 7 ύφεση 5 και αυτό. Εντάχει αυτά. Είναι σιγά σιγά θέλει υπομονή. Δείτε τα βασικά σχήματα που είναι για τα μινόρ 7ης αυτό. Από κάτω αυτό. Και στην τέταρτη χορδή θεμέλιος αυτό. Και μετά πάτε στα έκτης και στα μινόρ 7 ύφεση 5. Καλή μελέτη και καλή έμπνευση σε όσους ασχολούμαστε με το τραγούδι. Σε επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε μάλλον με τα major 7ης ακόρντα που είναι μια άλλη οικογένεια τετράφωνων ακόρντων, jazz πιο πολύ. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου ακόρντα προσωπικά γιατί έχει ένα διτό χαρακτήρα έτσι και μελαγχολικό και κατά κάποιο τρόπο χαρούμενο, δηλαδή έτσι ματζόρε. Έχει ένα μεγάλο, έχει ένα μεγαλείο, ένα άκουσμα ας πούμε που δεν παραπέμπει σε κάτι καθαρά μινόρε. Τέλος πάντων είναι δύο ακόρντα σε ένα, είναι το, για παράδειγμα όταν παίζουμε σε ντο μίζωνα έχουμε το ντο μι σολ, έτσι έχουμε το ντο ματζόρε. Αν αντί για ντο μι σολ ντο αφαιρέσουμε την μία θεμέλιο, γιατί έχουμε δύο θεμέλιους, ντο μι σολ ντο, ντο ντο. Αν αφαιρέσουμε τη μία θεμέλιο και παίξουμε στη θέση του ένα C και γίνει Do Mi Sol Si, αυτό λοιπόν είναι ένα Do Major 7 ακόρντο που ουσιαστικά είναι 2 σε 1. Είναι ένα Do Mi Sol, Do Majore και ένα Mi Sol Si, Mi Minore. Αυτή η σύμπτυξη δύο διαφορετικής ποιότητας ακόρντων, Minore και Majore,
με διαφορετική θεμέλιο βέβαια, έτσι, δημιουργεί αυτό το χαρακτηριστικό άκουσμα της major seventh, που είναι, ας πούμε, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, εδώ θα παίξω ένα do major seventh, do, έτσι, σε σχέση με ένα κανονικό do major. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι, do major, do major seventh, do major, do major seventh. Είναι πιο διπρόσωπο, θα λέγαμε. Έχει ήχη διπλά. Τέλος πάντων, μην πολυλογούμε. Θα τα πούμε και στο επόμενο βίντεο. Καλή μελέτη. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.